πήραμε την πρωτοβουλία με τη Δήμαρχο Καβάλα, στην κυρία Τσανάκα, να υπογράψουμε ένα κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας που αφορά την συνεργασία μας για την ανάδειξη της παρουσίας του Αποστόλου Παύλου και στην Καβάλα και στην Κόρινθο, αυτό που ονομάζουμε στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Μέσα αυτή τη συνεργασία εμείς θέλουμε να προβάλλουμε τις περιοχές μας, να αναπτύξουμε τον θρησκευτικό τουρισμό, ο οποίος είναι ένας τουρισμός που έχει διάρκεια καθόλου τον χρόνο και τους 12 μήνες μπορεί να υπάρξει αυτό το είδος του τουρισμού, μέσα από συνέδρια, μέσα από δράσεις, μέσα από έντυπα, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν τα προσεχή χρόνια. Πιστεύουμε ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα και σε επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να υπάρξει μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα και προς την Καβάλα και προς την Κόρινθο, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Μετά επισκεφτήκαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του κάναμε γνωστή αυτή μας την πρωτοβουλία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του σε αυτή την προσπάθεια. Μας είπε ότι θα είναι παρόν σε εκδηλώσεις, σε συνέδρια που θα γίνουν από κοινού από τους δύο Δήμους, σε δράσεις που θα γίνουν, και με την παρουσία του θα συμβάλλει και αυτός από την πλευρά του για να πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια η Κόρινθος και στο κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού θα τα πάει καλά, και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει από πλευράς ενός Δήμου αυτή η προσπάθεια η σοβαρή, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν και οι επιχειρηματίες να επενδύσουν στο κομμάτι των τουριστικών υποδομών. Ήδη ξέρετε πολύ καλά ότι στην περιοχή μας υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Πιστεύω μέσα στο 2019 να ξεκινήσουν εργασίες για μια πολύ μεγάλη επένδυση που ήδη έχει τις εγκρίσεις και μέσα από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει ήδη εγκριθεί, αλλά και κάποιες επιμέρους εγκρίσεις που σήμερα υπάρχουν, να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής αυτού του μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος που θα γίνει στην τοπική κοινότητα Κατακαλίου. Τέτοιες επενδύσεις πιστεύω θα δρομολογηθούν και σε άλλα σημεία του Δήμου μας, γιατί εμείς ως Δημοτική Αρχή θέτουμε τις βάσεις, στηρίζοντας τέτοιους είδους επενδύσεις, στηρίζοντας και τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που παίρνουν τις πρωτοβουλίες, πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε αποφασιστικά για να υπάρξουν αυτές οι τουριστικές υποδομές που θα δώσουν ανάπτυξη και απασχόληση στο Δήμο Κορινθίων. Εμείς λοιπόν, σε σχέση με το θρησκευτικό τουρισμό, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε από τη σκοπιά του Δήμου για να υπάρξουν αυτές οι δράσεις δημοσιότητας, αυτή η προβολή της Κορίνθου. Εμείς βλέπουμε σήμερα να έχουμε πολλές επισκέψεις στην αρχαία Κόρινθο, στις Κεχριές που αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος. Βλέπουμε ακόμα και Κορεάτες να έρχονται και να κάθονται με τις ώρες εκεί και να προσεύχονται εκεί που κάποτε πάτησε το πόδι του Απόστολος Παύλος. Είμαστε τυχεροί και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια η αξιοποίηση της παρουσίας του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, η αξιοποίηση των κειμένων που πιστεύω ότι είναι ίσως από τα καλύτερα κείμενα που έχει σήμερα η Εκκλησία μας, όπως είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, τον λεγόμενο ύμνο της αγάπης, είναι κείμενα που θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να παίξουν και αυτά τα κείμενα σημαντικό ρόλο για να αναπτυχθεί ο Δήμος Κορινθίων.